τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο, καθώς και με υπόλοιπους υπηρεσιακούς παράγοντες, μια πολύ χρήσιμη συνάντηση για τη διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων στο νησί της Κέρκυρας και όχι μόνο στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Βεβαίως, το θέμα το οποίο κυριάρχησε ήταν η προγραμματισμένη διαδικασία για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, όπως έχει ήδη προκηρυχθεί με απόφαση του κ. Περιφερειάρχη. Είναι για μας μία πρόκληση. Μία πρόκληση γιατί η παλιά πόλη της Κέρκυρας, αλλά και η ευρύτερη ζώνη περιβάλλουσα περιοχή αποτελεί ένα μοναδικό πολιτιστικό μνημείο. Αποτελεί μία περιοχή η οποία, στην οποία αναγνωρίζουμε κινδύνους και μία περιοχή βέβαια που η παλαιότητα των υποδομών είναι δεδομένη. Αυτά συνθέτουν μία προκλητική διαδικασία διαχείρισης των εκτάκτων αναγκών στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Θεωρούμε ότι σήμερα τέθηκαν τα πρώτα βήματα για την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Ήταν μαζί μας και ο κύριος Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα συνεργαστούμε όλοι οι φορείς μαζί με τους επιχειρησιακούς φορείς και την μικρολογιστική και την αστυνομία, το λιμενικό, έτσι ώστε να προκύψει μία πιο ασφαλής παλιά πόλη στην Κέρκυρα. Όλοι ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση εξελίσσεται αδυσόπιτα. Όλοι ξέρουμε τους κινδύνους που επιφέρει σε διάφορα επίπεδα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Βιώνουμε αυτή την κλιματική κρίση και προσπαθούμε μέσα από τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν για την κλιματική κρίση να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο στόχος μας είναι να προσαρμοστούμε στις εξελισσόμενες διαδικασίες και να μειώσουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις οι οποίες υπάρξουν σε περιπτώσεις πλήρους φαινομένων. Φαινόμενα τα οποία δεν είναι σπάνια, γιατί τα βλέπουμε να εξελίσσονται με ιδιαίτερη ταχύτητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε σε μια πλήρη συνεργασία, έτσι ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την παλιά πόλη της Κέρκυρας, για την πόλη της Κέρκυρας, για την Κέρκυρα και για τα Ιόνια νησιά.